μια γουλιά νερό αμέσως. Ναι, ναι. Για να σας πω. Προτού το Καλλικράτη. Προτού το Καλλικράτη. Για να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες Σαλονίδα, Λαγονίσια και αυτά. Ο Κουβαρά με τα καλύπια πιστεύω είχαν κάνει μια συμφωνία να πάνε στο βιοπάρ του Μακοπούλου. Λοιπόν, εμείς τα πάμε εκεί πέρα και οι υπόλοιποι, άσε η κυρία Δούρου βγάλει λεφτά να τους δώσει να κάνουν βιοπάρ που θέλουν. Δεν είναι υπόλοιποι, είναι ο Δήμος Σαρονικού. Είναι ο Δήμος Σαρονικού, ναι, αλλά εμείς πρώτου γίνει ο Δήμος Σαρονικού με τον κύριο Ρακούση τον έξυπνο για να μεγάλωνε ο Ποδίτη. Κατάστρεψε όλη την Ελλάδα, κατάστρεψε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Εμείς θέλουμε ο Κουβαράς να συνδέσει. Με την ίδια πενταετία πάλι θα είπε. Καλησπέρα σας. Είμαι Δημότης Καλλιδίων και θα ήθελα να πείστε μία απορία δύο. Από τη στιγμή που καλείτε και Κουβαράς, είναι σίγουρο ότι αποδεδειγμένο από την τεχνική υπηρεσία του Μαρκοπούλου ότι η αποχέτευσή μας πέφτει στο κέλι του Μαρκοπούλου. Πέφτει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι δική σας αρμοδιότητα να το αναλύσετε περισσότερο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να το αναλύσετε περισσότερο και να τα καταλάβει ο κόσμος και όχι τόσο θεωρητικά όπως τα λέτε. Αυτό που εγώ θέλω να σας ρωτήσω από περιέργεια που μου έχει δημιουργηθεί, ισχυριζόμαστε συνέχεια και λέτε ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος εκτός από το συγκεκριμένο του βιοπάρκου Καλλιδίων. Εάν τα όρια του Μαρκοπούλου σκεπάσαν το κομμάτι αυτό, ο Δήμος Σαρονικού δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τέτοια γιατί δεν υπάρχει άλλο μέρος. Για λέστε μου αυτή την απορία σας παρακαλώ. Ναι. Καταρχήν, να μην βλέπουμε τα όρια του Μαρκοπούλου γιατί μιλάμε για Δήμο Σαρονικού. Πρώτα και βασικά. Θέλω να καταλάβετε την ερώτηση που σας έκανα. Εάν το Μαρκοπούλου ήταν λίγο πιο μέσα, θεωρείτε εσείς ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος πουθενά να γίνει τίποτα. Άρα, αν το Μαρκοπούλου τα όρια του ήταν πιο μέσα, το κέντρο των Καλλιδίων του Δήμου Σαρονικού που λέτε, πού θα γινόταν. Συμπαθεί την έννοια και τα όρια μας θα είναι πιο έξω. Όχι, δεν έχετε να δώσετε απάντηση σε αυτό το πράγμα, γιατί απορείτε τις όλες τις περιπτώσεις και λέτε δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ένα λεπτό. Τα όρια το Δήμου είναι καθορισμένα από τον Καλλικράτη. Οπότε να μην βάλουμε στη συζήτηση αυτή τη στιγμή τον Καλλικράτη. Δεν είμαι αρμόδιος υπουργός, δεν με αφορά να αλλάξω τα όρια του Καλλικράτη. Πάμε όμως στην ουσία. Εγώ έχω κάνει την εξής δήλωση και στις προηγούμενες συγκεντρώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Είμαι όποιος έχει επίσημα εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση μπορεί να την καταθέσει και να την εξετάσουν τις υπηρεσίες του. Εγώ δεν είπα ποτέ όχι. Όπως επίσης είπα και το εξής, εκείνοι οι οποίοι έχουν μείνει στην Ιταλία, μπορούν να πάνε να φέρουν μια υπογραφή να πάω στην Ιταλία και βάλω το πρωί, αλλάζω την απόφασή μας και πάω στην Ιταλία. Και μάλιστα αυτή που επιμένετε είναι και η κυβερνητική. Γιατί δεν πάνε να το ΣΥΡΙΖΑ την υπογραφή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνω τώρα. Δεν μου το κάνει να πάρει. Δεν έπρεπε να έχετε 2-3 προτάσεις, 4, τις οποίες θα βάζαμε κάτω όλοι μαζί τις συζητούσαμε. Και αν τι άλλο, καλείτε και Κουβαράς, έχουμε αποχαιρετικό. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό το στοιχείο. Είναι μέρος της αποχαιρετικής. Δεν είναι μέρος. Αυτό το στοιχείο. Αυτή την έρευνα την έχω κάνει προσωπικά. Έχω πάρει όλη την εγκύκλιο τεχνική υπηρεσία. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο το τμήμα. Σχεδόν όλα τα καλύπτει και όλο ο Κουβαράς πέφτουν στο Μαρκόπουλο. Αυτό λοιπόν έχουμε δώσει και χρήματα και γη και οι δύο δήμοι αυτή τη στιγμή. Και φυγόμαστε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά μας. Δεν λέω δε. Κουβαράς και καλύπτει. Πού έχει δώσει χρήματα και γη. Βεβαίως έχει δώσει χρήματα και γη. Αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί εδώ και τόσα χρόνια. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να σου πω λεπτομέρειες. Το έργο της αποχέτευσης του κέντρου του Μαρκοπούλου ουσιαστικά για τα καλύπια του Κουβαρά και το Μαρκόπουλο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Δεν πλήρωσε κανένα από τους Δήμους πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτο το κρατούμενο, δεύτερο το κρατούμενο. Έγινε για να λύσει το πρόβλημα αυτών των τριών περιοχών εν έτη 2000. Εν έτη 2016 αυτές οι περιοχές δεν είναι αυτές που ήταν. Αυτό είναι και ο λόγος που επιφέρει διαφορά στο πώς τις συνδέσεις. Ωραία, να βρούμε κάποια άλλα σημεία τα οποία θα μην φύγονται αυτή τη στιγμή. Να μην φύγονται. Αν θέλετε να απαντήσω, θα μου δώσετε χρόνο να απαντήσω. Θα απαντήσω ερωτήματά σας. Θα έχω να πω, δεν θα μην απαντάω. Απλά εσείς δεν έχετε καταλάβει, δεν σας μιλάτε τόσο καιρό. Εσείς δεν έχετε καταλάβει και λέτε σε εμάς να βρούμε μέρη να σας προτείνουμε. Η δουλειά είναι του Δήμου να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Δήμος δεν έκανε δουλειά. Ποια δουλειά, αποφάσισε και διέταξε. Εξού και το προτείνει. Αποφασίσατε και διατάξατε και δεν υποδομίζετε τίποτα. Δεν γνωρίζετε ότι είμαστε τόσο κοντά στα καλύτερα και πόσο πρόβλημα έχουμε. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Μιλάμε για μια βιοκρατική περιοχή, για ένα βιοπά. Το κέρι μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να είναι σε βιοπά. Ένα λεπτό.
αύριο το πρωί, για να μην παρακαλώ. Για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμο, πει άλλο λόγο. Για να κάνουμε φασαρία, μόνοι μα τι να κάνουμε. Το ξεκόμενο είναι από μια φασαρία. Μιλάμε για ένα βιοπά, το οποίο ουσιαστικά έχει τι απαραίτητε χρήσει για να κατασκευάσουν βιομηχανικέ μονάδε με τι όπλε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ήδη, όπω το ξέρω. Δεν έχουν γίνει περιπατολογικέ μελέτε, πώ θα έχετε βγάλει το συμπέρασμα ότι μπορεί να γίνει. Το φεκ του βιοπά λέει ότι μπορούν να κατασκευαστούν βιομηχανικέ μονάδε με τι όπλε και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί. Και οι δύο διαλυτήρια ρευμάτων για τα οποία δεν άκουσα κανένα παραπονή τίποτε, για τα οποία τρέχουν τα λάδια από τα αυτοκίνητα, τα καμένα και τα υγρά τη μπαταρία στο έργο. Μαζεύονται, ξανασυζητάμε το γιατί. Και δεν έχετε συζητήσει για το ρέμα αυτή τη στιγμή που λέτε ότι ψάχνουμε να δούμε. Το Μακόπουλο έχει δηλώσει ότι το ρέμα του Αγίου Γεωργίου δεν το δέχεται με τίποτα. Χρησιμοποιούμε. Ωραία. Και το ρέμα τη Αγία Τριάδα, άμα χρησιμοποιήσετε. Όταν θα γίνει η επεκτήληση, μα είναι υποχρεωτικό μέσα στο έργο. Αν πάτε σε μια συζήτηση μελλοντική που αυτή τη στιγμή δεν έχει απάντηση. Είναι μια μελλοντική συζήτηση που είναι η εξέλιξη του προβλήματο που αν ξεκινήσει κάτι τέτοιο είναι κατεστραμμένη όλη η περιοχή. Είναι καταστραμμένη αυτή τη στιγμή που έχει υπόθεση από επιθυμού και όχι στεγανού. Όχι, να βρούμε σε ένα σημείο που να μην ενοχλείται και να μην υποβαθμίζεται καμία περιοχή. Είναι μια πρόταση με συντομένη καταστροφή σε ένα σχολείο. Αλλά όμω κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι αν δεν είναι οι πολίτε πρέπει να αναλάβουν μερίδιο ευθύνη. Και εφόσον θέλετε να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, θα πρέπει να μας επιτρέπετε να μιλήσουμε. Να καταθέτουμε προσπάσεις χωρίς να μας διακόπτετε ή να μας διδωρείτε ή να εκφοβίζονται οι πολίτες χωρίς να παρεμβαίνετε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή ευθέως, ναι, με στείλατε στην προηγούμενη συνάντηση να πάω στην κυβέρνηση να τα πω. Εσείς πάτε σε όλες συναντήσεις. Πάντα θα πηγαίνετε. Έχω μια ερώτηση. Δεν έχω μια. Μας λέτε ότι μοναδικός αποδέκτης είναι το ποιοπά Καλυμπίου. Η πληροφορία είναι αναλυτής, αφού ο νόμος 4269 του 2014 το άρθρο 24 ορίζει ότι οι Ελλήνοι μπορούν να υποβάλουν έτοιμα και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών ωφέλειας και για να υλοποιήσουν την πρότασή τους, να υλοποιήσουν την πρότασή τους αν δεν λάβουν απάντηση εντός μηνός. Άρα μπορούσαμε να έχουμε πάει εμείς με πρόταση και αν απορριφθεί όποια πρόταση, επειδή δεν χρειάζεται περιβαλλοντολογική μελέτη και το λέει ο νόμος, να κάνουμε εκεί το κέντρο που εμείς θέλουμε. Να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα κάνουμε μελέτη εγκατάσταση τέτοιων ομάδων τύπου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όχι. Να επιλέξουμε τον αποδέκτη, είπα κύριε Δήμαρχε. Αυτό λέτε. Είπα για το ποιοπά. Να βάλουμε τον δικό μας αποδέκτη. Αυτό δεν κάνουμε. Όχι. Δεν κάνουμε αυτό. Ο κύριο Δήμαρχος λέει ότι μοναδικός αποδέκτης είναι το ποιοπά. Εμείς δεν λέμε λοιπόν, εγώ προσωπικά αυτό ψάχνω. Δεν λέω ότι μοναδικός αποδέκτης είναι το ΒΙΟΠΑ. Ας ψάξουμε σε όλο το Δήμο Σαρωνικού να βρούμε και έναν άλλο αποδέκτη που δεν θα επηρεάζει κατευθείαν το κέντρο μιας εκ των πόλεων που έχει ο Δήμος. Ας πάμε. Δεν μπορώ να κάνω μελέτη μόνος μου, κύριε Δήμαρχε. Αλλά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά που μας έκαψε το 2008 22.000 στρέμματα, 7, με συγχωρείτε, έχετε δει εκείνο το σημείο, αν είναι κατάλληλο. Είναι πίσω από το μοναστήρι Τάντε, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάτοικοι καθόλου, κοιλάδα και με... Είναι πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας λέω, δεν περιμένετε λοιπόν από τον πολίτη. Εσείς πρέπει να πείτε την αναλάβετε. Δεν πρέπει να τον πολίτη, καταθέτουμε πρόταση. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο επίσημη. Πολύ ωραία. Μας είπατε όμως ότι όποιος
αντιπροσωπήσει των πολιτών να υποβάλει. Και εγώ σας λέω ένα παράδειγμα. Μας απειλείτε επανειλημμένα ότι θα πληρώσουμε πρόστιμο αν δεν υλοποιηθεί η πρότασή σας. Όμως, οι ενότητες, καλύπια του Βαρά, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι καλύπτουν όλες τις άλλες. Διότι με δική σας εντολή, την 31/5/2016, με απόφαση 155/2016, εγκρίνεται την πληρωμή του δεύτερου λογαριασμού για τις συνδέσεις Καλυμπίου στο Κερμαντοπούλου. Κατά την πρώτη παρουσίαση, ο πρώην δήμαρχος Καλυμπίων Σαρωνικού είπε ότι επειδή ο Κουβαράς και τα Καλύβια έχουν ΚΕΛ, ο Δήμος Σαρωνικού δεν πληρώνει πρόστιμο. Μέχρι σήμερα δεν τον έχετε διαψεύσει. Ότι κάνετε λάθος αυτό. Καλώς, έχετε. Εγώ δεν σας απαντήσω. Για να σας απαντήσω. Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Νίνα Τιμενιδηριάννης και πρώην δήμαρχος είπε στα Καλύβια συγκεκριμένα και μάλιστα μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση και από όρκωση προκάλεσε και εσάς μια σχέση στα παρόντα και σε άλλους παρόντες. Είπε ότι αποφεύγαμε τα πρόστιμα δείχνοντας ψεύτικα τη Γερακίνα ως πρόταση και μετά είπε ότι επειδή τα Καλύβια και Κουβαράς έστω μέρος αυτού πάνε στο κέντρο του Μαρκοπούλου δεν έχουμε πρόστιμα. Αντιφατικές μεταξύ τους ουσιαστικά απόψεις, οι οποίες δεν επίσης είπε ότι έστω και ένας κάτοικος να είναι συνδεδεμένος. Αυτή τη στιγμή έστω και, μα κύριε Δήμαρχε, γιατί μας απειλείτε λοιπόν με πρόστιμα. Γιατί θα έχουν τα πρόστιμα να αποδεχτούμε την πρόταση χωρίς τίποτα. Εγώ θα είμαι σε αυτή τη θέση. Το πρώτο ο οποίος θα φωνάζει να έχουν τα πρόστιμα θα είστε εσείς. Βεβαίως. Θα λέτε μας έκανε ζήμα και μας έβαλες πρόστιμα. Βεβαίως. Αλλά πείτε μας τι ισχύει. Μας φέρετε ενημερωμένους και μας απαγορεύετε να μιλήσουμε. Μα δεν τον αφήνετε να σας απαντήσει. Δεν τον ακούτε που σας απαντάει. Δεν τον αφήνετε. Προσπαθεί να σας απαντήσει. Πρέπει να ακούτε και να σας λέει. Να υπάρξει και μια λύση δεν θα βρούμε. Λοιπόν, για να το συζητάμε, άποψη καθενός μπορεί να υπάρχει για οποιοδήποτε θέση. Και έχει μια εμπεριστατωμένη πρόταση για μια άλλη λύση. Εγώ είμαι ανοιχτός να την καταθέσω και να εξετάσουμε. Δεν είπα ποτέ όχι. Το ξαναλέω αυτό. Δεν είπα ποτέ όχι. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι και εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο. Ας έρθει μια πρόταση με τις ατομένες και να τη δούμε. Εγώ προσπαθήσαμε τις τεχνικές υπηρεσίες και τους τεχνικούς που ψάξαμε και δεν βρήκαμε άλλη περίοδο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Πολύ σε κάθε άλλο. Σε κάθε ερώτημα που έχει τεθεί, κύριε Δήμαρχε, που αφορά ουσία στην λειτουργία του κέντρου αυτού που πρόκειται να δημιουργηθεί, μας απαντάτε ότι δεν μπορείτε να πάρετε θέση γιατί δεν υπάρχει περιβαλλοντολογική μελέτη. Ούτε προμελέτη του έργου. Το είπα εκεί. Το είπα. Με την πρακτική σας ακυρώνεται στην πραγματικότητα η πρότασή σας αν δεν μειώνει τελείως. Γιατί αναδεικνύει αυτή τη διαβούλευση προσχηματική. Έχει, χωρίς να έχετε κάτι, μας λέτε ότι ευχή θα κάνουμε αυτό. Η πρακτική πρέπει να δώσει απάντηση στο εξής ερώτημα. Ας θέσω το ερώτημα. Αφού επανειλημμένα τοποθετήστε και λέτε δεν δίνω απάντηση. Σήμερα μας παρουσιάσατε πραγματικά κάτι καινούριο, την τριτοβάθμια δεν κινδυνεύουμε η υγεία μας και τα παιδιά μας που θα κυλιώνται στον καζόν με το νερό που θα προκύψει από την τριτοβάθμια επέλεξη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέλω να το δείξουν οι μελέτες και οι βαλίτες των δεύτερων.
ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρώτα, η απόφαση που έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η απόφαση, η προτακτική επί της πρότασης που κατατέθηκε από την ΕΙΔΑΠ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου όσον αφορά την πρόθεση χωροθέτησης μέσα στο ΒΙΟΠΑ, όπου προτάθηκε ως η μοναδική κατάλληλη περιοχή που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τέτοια εγκατάσταση στο Δήμο για την εγκατάσταση των μονάδων απόλυτης εργασίας. Θα ακολουθήσει, το ξανά παρεμβαίνω, δεν παραλαμβάνω, δεν πειράζει, προμελέτη του έργου και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να δούμε τα υπόλοιπα αυτά στοιχεία τα οποία ρωτάτε. Είναι κρίσιμα στοιχεία και συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν είναι η στιγμή που τα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς είναι το εξής. Σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αττική, την κυρία Δούλη, όπου είναι γνώστη αυτή τη πρόταση και συνενεί, και σε συνεργασία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Τσιγρόνη, ο οποίος επίσης είναι γνώστη αυτή τη πρόταση και συνενεί, να καταθέσουμε μια πρόταση και να δούμε αν αυτή η πρόταση μπορεί να περπατήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ βρισκόμαστε, δηλαδή που βρισκόμαστε σε μια αρχική πολιτική επιτυχία απόφαση, όχι τεχνοκρατική, ούτε τεχνική. Πολιτική απόφαση, όμως κάτι το οποίο δεν υπήρξε στο παρελθόν με τη συνέντευξη όλων των αρμόδιων φορέων από τον οποίο θα περάσουν οι εγκρίσεις σας. Τον οποίο θα περάσουν χρηματοδοτήσεις, που είναι η Περιφέρεια Αττικής εν μέρη. Προχθές είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΙΔΑΠ στο ΕΠΕΑ, όπου βγάζει τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν χρήματα για να κατασκευαστεί κάτι τέτοιο. Και με το ΙΠΕΚΑ, το οποίο θα δώσει την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού όλα είναι καλώς. Σε αυτή τη φάση είναι η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε, θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Ας ακούσουμε και την αντιπολίτευση λιγάκι. Όχι, δεν θα φύγουμε. Εδώ, κύριε. Γιατί είμαστε καλώς ήρθατε. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα φαινόμενα και σας ευχαριστούμε. Είναι χαρά μας που είμαστε κοντά σας. Μπορείτε να μας πείτε πόσες συγκεκριμένα παροχές αυτή τη στιγμή θα γίνουν στο Κουβαρά και θα πάνε στο κέρδο του Μαρκοπούλου και πότε. 500 είναι το σύνολο το οποίο δέχεται το κέντρο Μαρκοπούλου από το Κουβάρα και 1.200 τα καλύπτει. Ξεκινάμε την εργοδοτία τώρα να ολοκληρώσουμε τις επισκευές ουσιαστικά του υπάρχοντος δικτύου και ξεκινάμε με τι στο πολίτη να συνδέουμε. Δεν και τις 500 μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις πάμε. Κύριε Δήμαρχε, μία πρόταση. Εκτός ότι τα καλύπτια θα γίνουν στα καλύπτια ή κάπου αλλού, δεν ξέρω αν μην είμαι μάθης εγώ ότι θα πω στα καλύπτια θα γίνει στα καλύπτια. Θα φτιάξουν καινούριο κέντρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έγκριση για κάποιες παροχές στο Μαρκόπουλο. Γιατί να μην συνδεθεί ο Κουβαράς να ξεπερδεύει, να ξεπερδεύει ο Κουβαράς. Αυτή είναι πολύ καλή παρουσία πολιτικών προσώπων, όπως της αντιπολίτευσης, όπως άλλων προσώπων που εκπροσωπούν τον Κουβαρά. Θα θέλω να ακούσουμε τις απόψεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση και η προσέγγιση το δείχνει. Και νομίζω ότι ο διάλογος γίνεται σε πολύ καλά πλαίσια και τιμά όλους. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε γιατί δεν συμβαίνει πάντα και πραγματικά σας τιμά. Θέλω να πω. Λοιπόν, είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα θέλω τα οποία ο κύριος Δήμαρχος. Αφήστε να μου μιλήσει, δεν είναι. Με παίρνεις εδώ. Λοιπόν, είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος με τα οποία διαφωνούμε.
Είναι επίσης προφανές ότι η αναγκαιότητα να λυθεί επιτέλους ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα είναι δεδομένη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα. Και συμφωνώ με όλους. Θέλω να πω στην ουσία του θέματος, διότι πραγματικά θα πω κάποια πράγματα για αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος, πολύ περιεκτικά, δεν θα επεκταθώ. Αλλά θέλω να πω σε αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου η ουσία τη σημερινή συζήτηση και αφορά τους κουβαρδότες για τους οποίους είμαστε εδώ. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την απόφαση που πήρε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι αλλάζει ο σχεδιασμός που υπήρχε για Καλλίδια και Κουβαρά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, κάποιοι να συμφωνούν, αλλά είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι όλης της διαδικασίας. Εγώ αν ξεκίναγα εδώ στο Κουβαρά να κάνω τον απολογισμό το τι έχει γίνει για το θέμα της αποχέτευσης, θα ξεκινάμε από το 1996, όχι από το 2011. Ένα λεπτό. Όχι από το 2011, γιατί ο σχεδιασμός που είπε ο κ. Δήμαρχος το 2011 δεν αφορούσε το Κουβαρά, αφορούσε το παραλιακό κομμάτι. Το 1996, εντάξει, μέχρι δεν διαφωνήσουμε, υπήρχε ένα μνημόνιο συνεργασίας του κ. Πρίφτη, του κ. Κατσίκη και του κ. Φιλίππου. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, που ξεκίνησε τότε να ζητήσουν χρήματα για να φτιαχτεί το κέλμα Κοκκούλου. Το κέλμα Κοκκούλου, επειδή υπόθηκε ότι έχει το δικό του κέλμα το Μαρκόπουλο, το κέλμα δεν είναι μόνο του Μαρκόπουλου. Το κέλμα του Μαρκόπουλου έχει κατασκευαστεί, έχει συγχρηματοδοτηθεί για να πάρει και το Κουβαρά και τα Καλλίδια. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ακούγονται κάποια πράγματα που δεν μας στέλνουν με το Μακόπουλο. Θα φτάσω τώρα και στις... Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό. Ποιο. Να μας πάει, να μας συνδεθούμε. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό. Θα σας πω σύντομα ότι πήγαν πολλά προβλήματα κάτι σκεπαστικά. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός που σας το λέω. Και μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες, αν δείτε τα χαρτιά τα οποία ανταλλάσσουμε, είναι ότι καλούμε και ξανακαλούμε και ενημερώστε τους ανθρώπους στα Καλλίδια και στο Κουβαρά να συνδεθούν πλέον, γιατί μέχρι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν δυνατό. Γι' αυτό δεν έχει συμβεί. Σήμερα όμως είναι δυνατό. Αυτό όμως τώρα, το γεγονός δηλαδή ότι τα Καλλίδια και ο Κουβαρά είχαν λύσει το πρόβλημά τους, είχαν δρομολογηθεί και υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός από πολύ παλιά για το ΚΕΛ του Μαρκοπούλου, με την εξέλιξη αυτή και με την προσπάθεια που κάνει τώρα η διοίκηση για νέο ΚΕΛ, αλλάζει τα δεδομένα. Και για να σας το πω και πιο ξεκάθαρα, είπε προηγουμένως ο κ. Δημαρχός ότι η ΕΙΔΑ είναι η αρμόδια υπηρεσία που καθορίζει τους σχεδιασμούς και το πού θα πάει ο καθένας. Βάσει του νόμου, και έτσι είναι. Μετά λοιπόν την απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει αυτό το νέο ΚΕΛ στα Καλλίδια, και εδώ πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αλλά σε αυτό το βαθμό γίνονται εκ των υστέρων. Η απόφαση υπάρχει και τρέχει. Κάποιοι άνθρωποι κινούνται, όπως μας είπε ο κ. Δήμαρχος, για να πάρουμε να ψάξουμε να βρουν τα χρήματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν μας τα έχουν πει. Κάποιοι άλλοι κάνουν μελέτες, άρα αυτές οι συζητήσεις γίνονται εκ των υστέρων. Κλείνει βάλει. Ήρθε λοιπόν η ΕΙΔΑ πριν από μερικές εβδομάδες και μετά την απόφαση του Δήμου Σαρονικού, λέει για το Δήμο μας. Καστικά λίμματα των παραλιακών περιοχών του Δήμου Σαρονικού. Των παραλιακών περιοχών του Δήμου Κροπίας, σε βαρέθηση Αγία Μαρίνα, καθώς και των οικισμών Καλλιδίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρονικού, θα διοικητευτούν σε νέο ΚΕΛ που θα κατασκευαστεί εντός του βιομηχανικού πάρκου Βιομάρ Καλλιδίων. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί προβλήματα. Και μας βάζει σε σκέψεις για ποιο λόγο. Διότι ένα από τα πρώτα μελήματα και οι δεσμεύσεις μας όλων και της παράταξης του κ. Δημάρχου και η δικιά μας και όλων ήταν ότι εφόσον πια έχει το κέντρο του Μαρκοπούλου κατασκευαστεί και ξεπεράσει τα προβλήματα, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε θα ήταν να κάνουμε τις εργασίες αυτές, να συντηρηθούν τα δίκτυα κλπ. Και να συνδεθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν βλέπω εγώ μία διοίκηση, η οποία είναι στο τρίτο χρόνο αυτή τη στιγμή, έχει κλείσει τα διχρόνια και πάει στο τρίτο, και ακόμα υπάρχουν χρήματα 250.000 από την περιφέρεια, τα οποία δεν έχουμε καταφέρει να τα δούμε στο έδαφος να σκάβουν, να ετοιμάζουν τα δίκτυα.
τότε με βάση υποψίε αν θέλουμε πραγματικά να οδεύσουμε προ τα εκεί. Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατήθηκε τον 7ο και υπογράψαμε σήμερα τον Ολλανδό. Δήμαρχε, καλά το λε. Εγώ όμω ξέρω ότι από την περιφέρεια τα χρήματα είχαν εγγραφεί σε προπολογισμό του 2014. Ναι. Άρα, ως πολίτης, είχαμε πέσει το καλοκαίρι. Πότε η προγραμματική μας είχε πέσει. Μπορώ να απαντάω όμως. Έτσι έγινε αυτό. Δεν έχει ουσία. Η προγραμματική σύμβαση είναι τέλος Μαΐου και μέσα στον Ιούλιο πάνω από την Ασία. Εγώ λοιπόν ισχυρίζομαι ότι ο χρόνος 2 ετών από την αρχή που δοθήκαν τα χρήματα μέχρι σήμερα που δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα, είναι πάρα πολύ χρόνο και το καταθέτω σε εσάς. Αν νομίζετε ότι ένα έργο από τη στιγμή που παίρνει τα χρήματα πρέπει να κάνει 3 χρόνια για να ξεκινήσει, εντάξει, λέω την άποψή μου. Παρόλοι ξαναλέω, το δεύτερο που θέλω να πω. Το Μάιο πήρε την προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι καλή ο Δήμαρχος ένα χαρτί που έχει πάρει από την τεχνική υπηρεσία του Σύμμα Κοπούλου. Ναι, δεν δείχνει όμως το επίβαθρο σημείο, επίτρεψέ μου να πω κάτι άλλο. Λέει ο Δήμαρχος και το είπε και τώρα ότι οι δυνατότητες του κ. Μαρκοπούλου ήταν 1.400, γίνανε 1.700 συνδέσεις. Αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μιλάμε για 1.700 συνδέσεις υδροδότησης. Μιλάμε για συνδέσεις αποχέτευσης. Και το Μαρκόπουλο σου λέει ότι μπορεί να υπάρχει ένα υπόπεδο που να έχει μία σύνδεση υδροδότησης και μία σύνδεση, κάνε μία μονοκατοικία. Εκεί όντως υπάρχει μία σύνδεση υδροδότησης. Σε ένα όμως υπόπεδο μπορεί να υπάρχουν 3 μεσονέτες, να υπάρχουν 3 συνδέσεις υδροδότησης ή να υπάρχουν 13. Άρα λοιπόν, το ασφαλές μέσο για να προσεγγίσουμε τη δυνατότητα τη στιγμή του κ. Μαρκόπουλου δεν είναι να πάμε στις συνδέσεις, είναι να πάμε στον πληθυσμό. Και ο πληθυσμός, όπως το ίδιο χαρτί που λέει ο Δήμαρχος αναφέρει, που λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έτος που πρωτοξεκίνησε να λειτουργεί το κέντρο στο Μαρκόπουλο, μπορούν να εξυπηρετηθούν 4.700 άνθρωποι σε καλή διαφορά. 4.688 έτος λειτουργίας 2016. Αυτό όπως προϋπέθεται, ότι δυστυχώς είμαστε. Άρα λοιπόν γιατί υπάρχει πρόβλημα και λέμε ότι δεν επαρκεί το ΚΕΛΤ στο Μαρκόπουλο για να πάρει τα καλύτερα και το κουβαρά. Αυτό προϋπέθεται όμως ότι και εμείς ως Δήμος θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα. Δεν λέω ότι υπάρχει πρόταση προς Θεού. Έχω βρεθεί και στη θέση του Δημάρχου να υπερασπίζεται μια πρόταση και το καταλαβαίνω. Απλώς δεν έχω πιστεί στο αφού. Θα έπρεπε λοιπόν το Δήμος να έχει κινηθεί πιο γρήγορα και να έχει προετοιμάσει και τα δίκτυα και να γίνουν συνθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ πολύ επικίνδυνο από τη μια να απαξιώνουμε ένα κέι που έχει κατασκευαστεί και για τον Κουβαρά και για τα καλύβια για να δημιουργήσουμε μια αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα άλλο κέι το οποίο άκουσα τον Δήμαρχο, το οποίο είπε στο Συμβούλιο και επίσης είναι κάτι το οποίο με φοβίζει και γι' αυτό δεν το στήριξα. Για 150.000 κατοίκους. Θα κατασκευαστεί και θα δρομολογηθεί και ο προγραμματισμός θα είναι αυτός. Αν κατασκευαστεί στα 10, στα 20, δεν ξέρω πότε. Αλλά θέλω να πω, Δήμαρχε, τα στοιχεία της απογραφής του Δήμου Σαλονικού είναι γνωστά. Για πού μιλάμε, αυτά που ξέρουμε όλοι. 300.000, 150.000 κάτοικοι, όταν το Μαρκόπουλο που έχει είναι δίπλα μας, είναι 40.000 δυναμικότητας. Για να μην κουράσω πάρα πολύ. Και το δικό μας σήμερα όμως δεν είναι δυναμικότητας. Το είπα και πριν, 15.000 συνδέσεις. Σήμερα. Σήμερα, σε πρώτη φάση... 40.000 πρόκειται ουσιαστικό με λίγο. Αναγκαστικά πρέπει να είναι καλύτερο. Ωραία. Δεν ήθελα να αναφερθώ. Αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. Με αποφάσεις των επίσημων φορέων οι σχεδιασμοί αλλάζουν. Δεν ξέρω αυτό που θα καταλήξει. Η πρόταση δεν καινούμια, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα που θέλουμε, αλλά θα φτάσουμε σε μερικά χρόνια να το ξανασυζητάμε. Και όλο που όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και με οικισμούς, όπως είναι ο Κουβαράς και τα Καλλιά που το είχαν λύσει το πρόβλημά τους. Θέλω να πω δύο λόγια για την Τζιτάλια.
προφανώς δεν αφορά το δικό σας κομμάτι του Δήμου Σαλονικού, αλλά επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά και αναφέρθηκε κιόλας. Ακούγοντας το Δήμαρχο, είναι σαν να άκουγα όλους αυτούς τους ανθρώπους που πριν καταφέρουμε να πάρουμε την απόφαση από την Κιτάλια, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια, καμιά πιθανότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση που θα πάτε, δεν θέλει ο Πειραιάς, δεν θέλει ο Πάγκαλος, δεν θέλει. Αυτό είχαμε αντιμετωπίσει. Εμείς όμως τα καταφέραμε. Με τον Πειραιά ξεσηκωμένο, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με ψηφίσματα, και την απόφαση για την Ιερακή αλλάξαμε και χρηματοδότηση πήραμε και τα δίκτυα τα εσωτερικά τα κάναμε που είναι έτοιμα και αλαβονήσει και πάλι αφόρτες στο Λιβάρ. Τις μελέτες, ναι, όχι, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες και τα κόλλα. Τι ξέρω, γιατί πριν μας είπατε ότι είναι κάποιο και τώρα το Σαμπιλιάνο Παραλία σκάφτηκε. Εμείς δεν ξέρω. Δεν με εξελίζει. Εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση της Ιτάλιας εγκαταλείφθηκε. Αφήσαμε 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος θα ξέρει, τα έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ κρίναμε ότι ήταν λάθος η τακτική των ήπιων τόνων και να μην βγούμε μπροστά. Αποφασίσαμε και επιτρέψαμε να ακούγονται μόνο οι Πειραιώτες. Ήταν λάθος. Το λάθος αυτό το πληρώνουμε. Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Γουγιουκλάκης, ο οποίος είναι ο συνεργάτης του κύριου Δημάρχου από μεριά της ΕΙΔΑΠ και είναι και ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται και τον οποίο έχω πάρα πολλά θέματα με την αξιοπιστία του. Δεν είναι συνεργάτης μου, είναι ο διευθυντής δικτύου της ΕΙΔΑΠ. Ναι, σωστά. Απλώς συνεργάζεται στα πλαίσια του έργου. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Βουκυκλάκης που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε από το Δήμο Σαλονικού, από το Συμβούλιο του Δήμου Σαλονικού να αλλάξει τη θέση του την Ιτάλια. Μέχρι πριν από λίγους μήνες έρχεται στις εφημερίδες, εδώ για τα δημοσιεύματα, και υπεράσπιζε το έργο και έλεγε πόσο καλό είναι το έργο της Ιτάλιας απέναντι στους Πειραιώτες που διαμαρτύρονταν. Μιλάμε για τέτοια αξιοπιστία. Και να κλείσω για την Ιτάλια. Αν όντως υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα για εμάς που ήμασταν ένα ποτήρι στην πισίνα για να πάμε εκεί, η Παλίνη που ήταν στην ίδια περίπτωση με εμάς γιατί κύριε. Γιατί πήγε η Παλίνη, γιατί δεν άνοιξε μύτη στον Πειραιά, ούτε ακούστηκε κανείς. Το κομμάτι που ήταν προορισμένο από την αρχή Δήμος Σαλονικού και Παλίνη, εμείς το αφήσαμε και η Παλίνη είναι συνδεδεμένη αυτή τη στιγμή με την Ιταλία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πράγματα, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και που συνάντηση με συνάντηση αλλάζουν. Στο Συμβούλιο του Μουλουκλάκη είπαμε για 100 εκατομμύρια, στα Καλύβια είπαμε για 60, εδώ είπαμε για 90. Όταν δεν υπάρχει μια περιστατωμένη μελέτη που να έχει εξετάσει όλα τα δεδομένα και να εξασφαλίσει και τα χρήματα, δεν μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα έργο. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα κι αν ήταν εξασφαλισμένη η επιστημονική τεκμηρίωση, ακόμα κι αν είχαμε τη χρηματοδότηση, ακόμα κι αν πιστεύαμε τον κύριο Κουκουκλάκη τώρα που πρέπει πέρσι έλεγε άλλα, υπάρχει ένα θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Τα Καλύβια ψήφισαν και ήξεραν ότι πηγαίνουν στο Μαρκόπουλο και ότι το Παραλία πήγαινε στην Ιτάλια. Δεν ενημερώθηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν πριν και μετά να αποφασίσουν. Και εγώ προσωπικά που το λέω αυτό, το χρεώθηκα στην Παλαιά Φώκια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ξεπερνά την κοινωνία και να βγαίνει μπροστά. Άρα και το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει ο Δήμος, γιατί δεν είναι αμεληταίο και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυτές τις συναντήσεις που έχω και τον υστέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να βάλουμε κάποια πράγματα σειρά τους. Εγώ δέχομαι ότι η μειοψηφία μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι όμως ότι η μειοψηφία δεν μπορεί να έχει πρόταση. Εγώ ξέρω ότι όταν έρχεται ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανεξάρτητα για παράταξη ανήκουν, ή το υποστηρίζουν, αν θεωρούν ότι σωστό, ή αν θεωρούν ότι δεν είναι σωστό, είναι υποχρεωμένοι από τη στιγμή που έχουν λάβει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας να καταθέσουν μια αντιπρόταση τότε. Εγώ ξέρω ότι όλη η μειοψηφία σύσσωμη δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση, δεν κατέθεσε όμως μια εναλλακτική πρόταση. Ένα το κάνω. Να αναφερθώ για λίγο σε αυτά τα οποία ακούστηκα. Πρώτον, δεν απαξιώνουμε το κέρμα του κούλου. Δεν απαξιώνουμε. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησα τις συνδέσεις που έχουμε κάνει ήδη γύρω σε 65 στα Καλύβια και συνεχίζουμε
και αντίστοιχα σε δύο περίπου μήνες θα ξεκινήσουμε το κουβαρά για να πάμε στο κέρμα του κόμματος. Δεν είχα ξεκινήσει από πριν. Εμείς κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες και ξεκινήσαμε αυτές τις συνδέσεις. Οπότε ούτε το απαξιώνουμε, ούτε το αγνοούμε. Εννοείται ότι είναι ένα διαδημοτικό έργο κουβαρά Καλυβίων Μαρκοπούλου για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Τις ανάγκες όμως του τότε σχεδιασμού, το εξήγησα το γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει το πρόβλημα γιατί μας κορόιδεψε κανείς. Ούτε κορόιδεψε κανείς τους προηγούμενους, ούτε οι προηγούμενοι κορόιδεψαν κανέναν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά σχεδιάστηκε με λογική κατοίκων 2000, 2009. Πήγαμε επί μια μισή φορά πάνω οι κατοίκοι της περιοχής, ξέραμε τι γινόταν εδώ με την οικοδομή. Είναι πράγματα τα οποία που δεν τα ζήσαμε εδώ, είμαστε όλοι και τα ζήσαμε παρέα. Και σήμερα τελικώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις σημερινές ανάγκες στο Μαρκόπουλο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όσον αφορά την Παλίνη. Από την Παλίνη, ένα μέρος όπου η Παλίνη, για να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν, πώς δεν το γνωρίζουν, ο Δήμος Γέρακα Παλίνης, με τον Καλλικράτη. Ο Γέρακας είναι μια περιοχή, η οποία ήδη εδώ και 20 χρόνια, δεν ξέρω πώς, αποχαιτεύεται στη Τζιτάνη. Η Παλίνη που συνδέθηκε με αυτό το Δήμο πήρε μια επέκταση ενός αγωγού για ένα μέρος αυτής και ένα άλλο μέρος αυτής οδεύει σε γειτονικό κίνητο το οποίο σχεδιάζουν μαζί με το έχει δει την απόφαση ουσιαστικά. Δεν πάει όλοι οι Παλίνη που σχεδιάζουν αρχικά σε αρνητικό Παλίνη. Ό,τι ήταν πριν, ένα μέρος της Παλίνη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε εμείς συνδεδεμένοι στην Ιταλία όλοι και να μην είμαστε συνδεδεμένοι εγώ και άλλο ένα παράδειγμα τώρα και να σχεδιάζουν και την Φόρκια ουσιαστικά για να πάμε στην Ιταλία. Αυτή είναι η ιστορία της Παλίνης. Και εκεί μιλάμε για μια επέκταση αγωγού από ήδη υπάρχον δίκτυο. Δεν μιλάμε για ένα δίκτυο που θα ξεκινήσει από την παλιά Φώκια καινούριο και θα ταξιδέψει 30 κάτι χιλιόμετρα μέχρι τη Βάγκηζα για να συνδεθεί και να πάει στην Ψιτάλια άλλα 30 κάτι χιλιόμετρα. Αυτά είναι αυτά τα οποία παραγωγεί τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χίλια δύο πράγματα λέγεται. Δεν θέλω να πω σε τεχνικές αναλύσεις, δεν είμαι ειδικός. Οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι ούτε χημικός ούτε περιβαλλοντολόγος να τα αναλύσω. Όμως και εγώ που δεν έχω την απαραίτητη εξειδίκευση, όταν κάθισα και τα διάβασα, τα αντιλήφθηκα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς καταθέτουμε μία πρόταση επεριστατωμένη με όλους τους αρμόδιους φορείς. Το οποίο σα λέγει τις αρμόδιες φορείς για διαχείριση των λοιμάτων είναι η ΕΔΑ. Μας αρέσει, μας αρέσει, μας αρέσει να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εκτός αν δεν ξέρουμε να πούμε ότι κάνουμε ανεξάρτητο κρατήδιο στο Σαρωτικό και δεν ακούμε κανένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη, πού πας και ζητάς σηματοδοτήσεις για να λύσεις το πρόβλημά σου. Πάλι σε αυτούς. Σε ποιους δηλαδή, στους κρατικούς φορείς. Όλοι αυτοί συνδεόμενοι μεταξύ τους είναι. Ο κύριος Κουκυκλάκης, ο κάθε κύριος Κουκυκλάκης, το τι άποψη υποστηρίζει, εμένα προσωπικά δεν με αφορά καθόλου. Εμένα με αφορά ότι είδα τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΔΑ και του είπα ότι πρέπει να καθίσουμε και να δώσουμε λύση. Τις δύο πρώτες φορές πήγα με τον αντιπεριφερειάρχη του κύριου Φιλίππου, είπε ξεχάστε την Τζιτάλια, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και μάλιστα. Ήταν ο κύριος Φιλίππου ο κύριος ο οποίος με προέκυψε να ξεκολλήσουμε το Σαρωνικό από την Παλίνη, γιατί η Παλίνη λόγω επέκτασης του δικτύου θα μπορούσε να πάει στην Ιταλία, ο Σαρωνικός δεν μπορούσε να πάει. Και μετά βρεθήκαμε στο ότι τελικώς εμείς δεν πάμε πουθενά. Στο δεν πάμε πουθενά, εμείς πρέπει να δώσουμε λύση. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ούτε να κυνηγάμε μια λύση που δεν είναι λύση, ούτε να παραμείνουμε χωρίς πρόταση. Εγώ λοιπόν ξαναλέω και παρακαλώ. Όχι τους πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι λογικός και είναι ρε μου, εμένα δεν μου αρέσει, δεν έχω και τον τρόπο να σου διαπροσώσω μια άποψη, να καταθέσω μια πρόταση, αλλά οι συνδυασμοί της μειοψηφίας, πάμε τη στιγμή που δεν υιοθετούν αυτή την πρόταση, να φέρουν μια άλλη πρόταση. Και να την εξετάσουμε, όταν την εξετάσουν σοβαρά. Δεν θα πω αν ξέρεις κάτι επειδή δεν θέλει πολίτες που την πετάω. Να το λέω. Γεια σας. Είμαι κύριε Δήμαρχε, πήρα τον λόγο από μια πρότασή σας. Ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστά πληροφορημένος πολίτης. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω δύο σημεία. Η πρώτη παρέμβαση έχει να κάνει με το έγγραφο αυτό το οποίο φέρετε εκεί και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσαλιγκίνη. Σε αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι η απάντηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου στο ερώτημα που τέθηκε από εσάς, πείτε μου πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και πόσους μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στα Καλύβια και στο Κουβαρά. Το Μαρκόπουλο, η τεχνική υπηρεσία, σας απάντησε με μια τρισέλιδη απάντηση. Σωστά. Την οποία μπορώ να την δώσω σε όποιον την επιθυμεί. Εγώ προσωπικά προχτές πήγα στη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, την κυρία Σκοπελίδου, που το όνομά της είναι πάνω αριστερά. Σωστά. Και της λέω, κυρία Σκοπελίδου, λέει όπως και πολύ σωστά είπατε, ότι το κέρμα Μαρκοπούλου μπορεί να καλύψει συνολικά 1.700 συνδέσεις.
1.200 στα καλύβια και 500 στο κουβαρά. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ τι εννοείται εσείς σύνδεση? Τι μου είναι? Η σύνδεση αποχέτευσης είναι αναϊκόπεδο. Ουδεμία σχέση έχει με υδρομετρητές, με ρολόγια να σας το πω να καταλάβετε καλά. Δηλαδή, ένα παραστατικό. Αν αυτό είναι ένα οικόπεδο, αυτό έχει μία σύνδεση αποχέτευσης. Σε αυτό λοιπόν το οικόπεδο μπορεί να είναι μία διπλοκατοικία η οποία έχουν δύο μετρητές. Μία σύνδεση. Στο διπλανό οικόπεδο, αν είναι ένα τριόροφο, πάλι μία σύνδεση. Άρα, αυτή τη στιγμή, τα καλύβια και ο κουβαράς, ο μεν κουβαράς έχει σύνδεση αποχέτευση πεντακοψίων οικοπαίδων εντός σχεδίου, τα δε καλύβια έχουν σύνδεση αποχέτευσης 1.200 οικοπαίδων εντός σχεδίου. Αυτά τα οποία λέω μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάει στο Μαρκόπουλο να τα ρωτήσει και να βγει την άλλη μέρα να με διαψεύσει. Βάσει στοιχείων. Λέω, ωραία, εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους άμεσα? Μου λέει, όχι. Πόσους εξυπηρετεί? Και μου είπε το νούμερο που ανέβασε ο κ. Σαλιγκίδης άμεσα, 4.688. 4.688. Και ρωτώ, κι αν εμείς έχουμε 6.000, οι υπόλοιποι τι θα γίνουν? Και μου είπε, επιλέξε, τα καλύβια και ο κουβαράς έχουν λύσει το πρόβλημα της αποχέτευσης. Διότι αυτή τη χώρα που θα είναι... Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτή τη χώρα που θα τελειώσει... Και προκαλώ και προσκαλώ όποιον θέλει να πάει. Έχω πάει και εγώ και έχω τις ίδιες πληροφορίες ακριβώς. Έχω και έγγραφα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ να απορρίψετε ένα δημόσιο έγγραφο. Όχι. Εγώ δεν έκανα συζήτηση. Όχι. Εγώ ζήτησα επεξηγήσεις ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα την ρώτησα, έχετε ειδικότητα? Μου λέει ναι, λέω ότι είστε πολιτικός μηχανικός. Το λέω αυτό. Αφού είναι στο site τη ΕΙΔΑ, στο site τη ΕΙΔΑ, δεν ξέρω. Διάβασα την ειδικότητα του κ. Βουλιουκλάκη, είναι συγκοινωνιολόγος. Στο site σε ειδάτε, είπα. Δεν ξέρω. Το αντιπαρέχομαι. Λοιπόν, και μου είπε ότι αυτοί οι οποίοι τυχόν θα είναι υπεράριθμοι και θα πέσουν όλοι τώρα να συνδεθούν, δεν θα συνδεθούν άμεσα, θα συνδεθούν το 2017 με το 2020, γιατί παίρνουμε επιπλέον χρηματοδότηση, γιατί κάνουμε και προέκταση και επέκταση του πρωτοράφη. Και λέω, αυτή η χρηματοδότηση, γιατί όπως τα είπατε σωστά, όπως τα είπατε σωστά, αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί και συνεχίζει να χρηματοδοτείται. Και μου λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, συνέχεια μου κάνει έγγραφα, για το Υπουργείο Εξωτερικών το πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται, λειτουργεί? Και στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου το οποίο στέλνει η κυρία Σκοπελίτη, κατά κάποιο τρόπο λέει, μας προτρέπει σαν Δήμο να συνδεθεί ικανοποιητικός αριθμός ισοδύναμων κατοίκων ώστε με το εισερχόμενο φορτίο να μπορεί να λειτουργήσει. Και εγώ σας... Γιατί όλοι ξέρετε, όταν έχω ένα μηχάνημα για να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει πρέπει να έχει ένα φορτίο να λειτουργεί. Γιατί πρέπει να έχει λοιπόν, γιατί μετά θα τα αφήσει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η πρώτη μου παρέμβαση έχει να κάνει ότι μιλάμε για συνδέσεις αποχέτευσης αναϊκόπεδο εντός σχεδίου. Τώρα, αν στα 500 υπόβαλα του κουβαρά, ορίστε. Γιατί σου δίνει πληθυσμό, ισοδύναμο πληθυσμό, να πούμε το εξής, αν διαιρέσει το πληθυσμό που σου δίνει η διαδρομή, να το συνδέσω που σου δίνει, σημαίνει το μέσο όρο της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, δηλαδή τρεις κάτοικοι ένα σπίτι. Δεν μπορεί δηλαδή. Παρότι εμείς δεν έχουμε το φαινόμενο του Μαρκοπούλου, γιατί εκεί μιλούν και με κάποια δεδομένα Μαρκοπούλου που είναι κάτι τέτοιο. Παρότι δεν έχουμε εμείς το φαινόμενο του Μαρκοπούλου, για αυτή μία σύνδεση, 15 ή 20 διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία, όπως στο Κουβάρα δεν υπάρχει μια τέτοια, στα καλή δεν υπάρχει 15 ή 20 διαμερίσματα. Υπάρχουν τετρακατοικίες, μέχρι 4 σπίτια που δεν έχουν. Όμως, αυτή η αναγωγή στο 1200 ή στο 1700, το πούμε συνολικά, στο 1200-1500, έρχεται σε σχέση με τη διαίρεση του ισοδυνάμου δια του 3. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πώς είναι η σύνδεση στα 12 άτομα, θα θεωρείτε σε σχέση με το ισοδυνάμο? Σύνδεση αποχέτευση είναι μία σε κάθε οικόπεδο. Όσες κατοικίες. Όσες κατοικίες. Και εγώ σας λέω, είμαστε τώρα όλοι να πέσουμε. Ένα λεπτό. Μπορεί να θεωρείται μία σύνδεση τεχνικά,
Σε λογαριασμό όμως είναι τέσσερις συνδέσεις. Γιατί βγαίνουν τέσσερις λογαριασμοί. Μία σε μένα από τον ασπίτη, μία σε ένα από τη σκηλά. Η τεχνική υπηρεσία είναι σαφής. Μία στον άλλο. Θεωρώ αναυπόμενο μία σύνδεση. Είτε στη σύνδεση αυτή υπάρχουν τρεις συντροπεδετές, τρία ρολόγια και υπάρχουν πέντε κάτοικοι, δέκα κάτοικοι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν κλείνω με αυτό την πρώτη παρέμβαση και λέω αυτά μου τα εξήγησε η προϊσταμένη η ίδια. Είμαστε να σα ρωτήσω κάτι. Για μένα το πρόβλημα. Γιατί και εγώ το βρήκα το πρόβλημα, κουβαρά και καλυβίων, δεν υφίσταται. Δεν είναι αλήθεια όμως. Δεν υφίσταται. Όταν σου λέει προϊσταμένη. Όταν σου λέει ότι έχουμε 3.800 συνδέσεις και σου λέει 1.700 μπορείς να παίρνεις εδώ, πώς είναι λυμένο. Επαναλαμβάνω, οι συνδέσεις είναι αναυπόμενο. Μην τα μπερδεύουμε τις 3.800 με τα 1.700. Οι 1.700 συνδέσεις είναι 4.600. Πες να θεωρήσω ότι την τετραπλοκατοικία θεωρείται μία σύνδεση. Δεν έχει πάνω από 30 πολυκατοικίες να την ανακαλύψει. Και γιατί η επόμενη τριετία, το 17 με 20, δεν αφορούν το Μαρκόπουλο που είναι το τριετία. Το Μαρκόπουλο το Κορομπίνο είναι πολυκατοικίες στην ουσία. Γιατί το Μαρκόπουλο όμως θα το προβιώσει. Έχετε 500 ευρώ σε δύο. Θα μην συνδέσουμε καθόλου το χωριό. Τι μας λέτε τώρα, πώς λέει αυτό, πώς παράγει, πώς παράγει, πώς παράγει, πώς παράγει, πώς παράγει, είναι λιμένο αυτό λες, δεν θα βάζει, είναι λιμένο, δεν το είπα ο Δήμαρχος, είναι λιμένο, είναι λιμένο, αυτό λέω, δεύτερο, Κύριε Δήμαρχε,
Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο προκειμένου να βοηθήσω τη διαδικασία ενημέρωσης εδώ στο χωριό. Υποχρεώμαι όμως να σας καλωσορίσω και όλους τους αγαπητούς φίλους που βρίσκονται εδώ στην παρέα μας απόψε. Τους ευχαριστώ γιατί ενδιαφέρονται για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ σαν κουβαριώτες από πολύ παλιά. Είχα τη χαρά και την τιμή να αναλάβω τη σκητάλη από τον προκάτοχό μου, τον Γιώργο τον Πρίφτη, και έχω και την υποχρέωση να τοποθετηθώ επί του θέματος, γιατί άκουσα, δεν ξέρω αν το είπε ο κύριος Πρίφτης, οι εκπρόσωποι της κοινότητας του Βαρά να τοποθετηθούν για το θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν πήρα το λόγο. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 7 έως το 10 που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος στο Κουβαρά, με απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα της αποχέτευσης, ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει επιμερών του κυρίου Πρίφτη, Κατσίκη και Φιλίππου, το οποίο συνέχισα όσο ήταν δυνατόν. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλο το εσωτερικό δίκτυο μέχρι σε εκεί που μπορούσε να γίνει. Αγαπητοί Δήμαρχε, σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη επέκταση εσωτερικού δικτύου για τεχνικούς και μόνο λόγους. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σοφισμό, την Πέτα και τον Κουβαρά, το θέμα των εσωτερικών δικτύων είναι επαρκές. Το μόνο πρόβλημα που είναι, ήταν Δήμαρχε αυτό, είναι Δήμαρχε αυτό που ανέφερες εδώ στην γέφυρα κάτω. Θέλω όμως να θυμίσω και κυρίως αυτούς που με γνωρίζουν, ότι ασχολούμαι πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Και με τα θέματα του Κουβαρά αλλά και των άλλων δήμων παρακολουθώ πολύ στενά όλους τους γύρω δήμους και από τη δεκαετία του 90 ασχολούμαστε όλοι τι θα κάνουμε τα απόβλητά μας. Τι θα κάνουμε τα κλαδιά, τι θα κάνουμε τα σκουπίδια, τι θα κάνουμε την αποχέτευσή μας. Λοιπόν, τα ακάθαρτα. Να τα πάρει το Μαρκόπουλο, να τα πάρει Κερατέα, να τα πάρει Ψιτάλια. Βαρέθηκα να ακούω προτάσεις, βαρέθηκα να ακούω ιδέες. Εμείς είμαστε η διοίκηση που αναλάβαμε αυτή την περίοδο να κάνουμε πράξη ό,τι σας υποσχεθήκαμε. Σας υποσχεθήκαμε λοιπόν, το είπε ο Δήμαρχος, ότι θα λειτουργήσει η αποχέτευση για τον Κουβαρά. Και εγώ δεσμεύομαι μαζί με τον Δήμαρχο ότι στο ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση όχι για να βρούμε κάποια δουλειά. Δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Για όσους με γνωρίζουν το πιστεύουν αυτό. Θέλουμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα σοβαρά που απασχολούν τον τόπο μας. Είμαι ένας από αυτούς που πίεσα πολύ στεναρά τον Δήμαρχο και είναι μάρτυρας εδώ να το ομολογήσει ή όχι. Που έλεγα να πάρουμε τη σκητάλη και να το πάμε πιο μακριά. Δήμαρχε, συνειδητοποίησαμε ούτε η Γερακή να περπατάει, ούτε η Ψιτάλη να περπατάει, ούτε το Μαρκόπουλο, ούτε η Λαυριωτική. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι τα δικά μας λίμματα πρέπει να τα αυτοδιαχειριστούμε. Μας κλείσαν όλες τις πόρτες. Τα δικά μας λίμματα δηλαδή. Τα δικά μας λίμματα είναι κύριε Καναπάκο. Τα δικά μας λίμματα. Τα δικά μας. Εμείς πρέπει να δώσουμε λύση. Ούτε του χοροπίου, ούτε της... Ούτε η ΕΔΑΠ θα μας δώσει λύση. Τα δικά μας λίμματα. Και τα δικά μας λίμματα τα έχουμε και από τους προηγούμενους. Ούτε κανείς υπουργός. Να έχουμε λύση. Το Κουβαράς και τα καλύβια το πρόβλημα το έχουν λύσει, πάρ' το χαμπάρι. Είναι σωστό, αφήστε το λόγο μετά. Το έχουμε λύσει, από εκεί και πέρα, άστατε. Είναι τροπή σας, άστε, μην πάτε μέρα. Σας απαγορεύω, απαγορεύω, μην μιλάτε. Επιτρέψετε να ολοκληρώσω σε κάποιες πέρασεις. Μην μιλάτε εσείς, εσείς μην μιλατήστε εσείς. Μην μιλάτε εσείς. Το ρόλο σας το μάθαμε, το ρόλο σας το μάθαμε. Παρακαλώ πολύ, είναι ένα απόλυτος. Πάκη, συνέχισε. Κύριε Καναπάκο, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, να τοποθετηθώ. Συγγνώμη. Από τη στιγμή που γίναμε ένας δήμος, γιατί εγώ ήμουν και στην προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Φιλίππου,
ήμουν στην αντιπολίτευση. Δεν πετούσα πέτρες. Όσες προτάσεις έφερε ο κύριος Φιλίππου, τις υπερψήφισα και ας έγινα δυσάρεστος με τους ανθρώπους Γερακίνας. Ο κύριος Τσαρκίδης είναι μάρτης. Μου ζήτησε να ψηφίσω την Γερακίνα, την ψήφισα. Το γυρίζουνε, το πάνε στην Ψιτάλια, το ψήφισα. Σήμερα ο Δήμος έχει μια ρεαλιστική πρόταση. Εφόσον έχουμε εξαντλήσει όλες τις άλλες περιπτώσεις, yes, ότι είναι ανέφικτες. Yes. Ούτε η Ψιτάλια έχει πόδια να περπατήσει. Ούτε η Γερακίνα, ούτε το Μαρκόπουλο, ούτε η Λαυριωτική, ούτε το Κοροπή. Άρα λοιπόν τι κάνουμε. Να περνάει ο καιρός και λέει Καλαμπάκο, παίρνουμε την ευθύνη και λέμε, ο Δήμος μας φέρνει μια πρόταση. Λέει το Βιοπά. Το ΚΕΛ σημαίνει πολιτισμός. Εγώ ειλικρινά στην Κερατέα πηγαίνω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ακούστε με σας παρακαλώ να τοποθετηθώ. Θα έχετε το λύσει. Τοποθετούμε σε ό,τι με αφορά. Τελειωμένοι ήμασταν εμείς, κύριε Κίνη, πάντα και ο Δήμαρχος σας είπε σε ένα χρόνο ρίχνεται. Είμαστε είτε είναι είτε δεν είναι τελειωμένος, ο Δήμος Σαλονικού πρέπει να ασχοληθεί με τις υπόλοιπες ενότητες που έχουν πρόβλημα για τα λίμματα. Πρώτη φορά μας πρέπει να τονίσει. Πρώτη φορά για 500 τώρα τα ακούμε. Πρέπει να το λύσει ο Δήμος. Δεν θα το λύσει. Εγώ τι λέω, μήπως δεν πήγατε καθόλου εκεί. Μα σήμερα το κάνω Εμείς σαν διοίκηση του Δήμου Σαρονικού καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Τι θέλετε να πούμε, δεν θέλουμε βιολογικό και θέλουμε φόδρους. Μα εμείς είμαστε... Τι πάει να πούμε, όχι. Είναι καλύτερα να έχουμε τους φόδρους παρά να έχουμε ένα εργοστάσιο. Στην Κερατέα έχετε πάει, δίπλα στο Προβήτα. Πηγαίνω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ούτε ο ΣΜΗ, ούτε. Δεν μυρίζει καθόλου. Ούτε απόφυγα. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, υποκριθούμε υπέρ του ΚΕΛ, ακόμα κι αν είναι στο κουβαρά. Εάν έρθει ο Δήμος και με πείσει ότι είναι πιο ρεαλιστική πρόταση, εγώ σας ορκίζομαι ότι θα ψηφίσω και το κουβαρά. Προτιμώ το ΚΕΛ από τους δόντες. Σας καλωσορίζουμε και όλους τους καθηγητές και γενικά το ίδιο σαν να μην είχατε. Αλλά θα σας παρακαλήσω πάρα πολύ να δείτε λίγο χρόνο να ρωτήσω την κουβαριότητα εδώ. Συγκέντρωση είναι στο κουβαρά και θα ήθελα πολύ να επαναφέρω οι πολίτες μας. Γιατί και δεν εξήγησε. Όπως με αυτό που λέει ο φίλος Μοντάκης εκεί πέρα, ότι ήδη ο κουβαράς και τα καλή και το πολύ πρόβλημα. Δεν το έχω λύσει, αυτό φωνάζουμε και έτσι. Έχουμε λύσει εν μέρη το πρόβλημά μας. Από, βλέπετε εδώ πέρα, από τις 1.722 που θα γίνουν, ποτέ δεν μας έχει λύσει. Δύο χρόνων, προλιγορία, μας φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δώσατε την ευκαιρία στον Βαρκόπουλο, δώσατε την ευκαιρία χρόνια κοινωνική αρχή. Δώσατε την ευκαιρία στον Βαρκόπουλο να πάρει το παραλιακό μέτωπο. Ο Κουβαράς και τα Καλύβια ήταν πληρωμένο. Άσχη το Πορτοράφη, το Βαρκόπουλο. Το κέντρο Μαρκοπούλου ήταν πρωτοβάθμια και μετά από ενστάσει εργοδοτικών συλλόγων, όπω κάνετε, ότι βγαίνουν τα λίμματα, ήταν πρωτοβάθμια τη εξεργασία, έγινε όλο το έργο που πήγε στράφη, πόσα χρήματα, πόσα εκατομμύρια λεφτά πήγαν στράφη,
και εγκρίθηκαν 1,9 εκατομμύρια ευρώ και έγινε τριτοβάθμιση εξεργασία στο κέντρο Μαρκοπούλου. Και βγαίνει πλέον καθόλου νερό. Από τις συνδέσεις, το αν έγιναν, το αν τελικά δεν παίρνει όλο ο κουβαρά και όλα τα καλύπια, δεν είναι θέμα δικό μας, ούτε ο λιγορία του Δήμου, ούτε ο λιγορία. Αυτές είναι οι κρατικές αποφάσεις. Κατάφερε λοιπόν ο Πεδενίτης, επί διοίκηση Φιλίππου, να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα ερχόμαστε σε τελεσμό γεγονότων. Αναγκαστικά εμείς δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια εκλογή να βάλουμε 500 συνδέσεις. Όπως λέμε σε κάθε σπίτι. Σε κάθε κόκκινο, όπως είπε σωστά ο κ. Ζαβού εκεί πέρα. Όχι, αλλά ξεχνάτε ένα πράγμα. Δεν είναι διακόπτη. Ξεχνάτε ένα πράγμα. Ο κουβαρά και τα καλύπια δεν είναι με πολιτικέ σχέσει με τον Μακόπουλο. Αλλά τα δεδομένα του Μακοπούλου που είναι όλο πολιτικέ σε κάθε τετράγωνο και έχει μέσα 20 διαμερισμένα, 30 διαμερισμένα. Πώ ανάγκη έχει. Εγώ σε εμά πέφτει στην ουσία πέφτει 1,1 να το πάμε έτσι. Όχι με 3 από τον Δήμαρχο. Για τα καλύπια μπορεί να πέφτει 3. Σε εμά είναι περίπου στο 1,1. Δηλαδή οι 500 ιδέε, πέστε μου, τι θα συνδέσουμε. Την πέτα ή τον κουβαρά. Όλο το κουβαρά στο λιμπέ. Την πέτα δεν είναι έξω. Όλα τα συνδέσματα. Στα καλύπια που είναι μιλάμε 4.500 να γίνουν συνδέσεις και τα τελικά γίνουν μόνο 1.200. Ποιους θα βάλουν μέσα, κατά ποια επιλογή. Σεβαστό λοιπόν ανθρώπου αντιδράτε να ξέρετε με το ΚΕΛ. Αυτή η πρόταση του Δημάρχου για να γίνει το ΚΕΛ μέσα στο Γιωβά. Δέχουμε τις αντιρρήσεις των πολιτών του Καλυμιών γιατί εσείς πείτε έτσι. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι κάπου πρέπει να γίνει η μόνη αυτή τη στιγμή λύση που μπορεί να προτείνουμε. Η μόνη σου λύση μια στιγμή να τα πείτε και να πάκω, ό,τι θέλετε. Απλά δεν θέλω να με διακρούτε. Είναι μια λύση το οποίο επιβαρύνει τους καλλιτιώτες. Σεβαστό. Μια στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι η κατάσταση της ανάγκης που έχει σε πολλά πράγματα. Δεδομένα του. Εννοώ με τα δεδομένα σας. Το φοβάστε εσείς. Φοβάστε πιο πολύ ότι θα μυρίζει και τα πάντα. Σας είπαμε και πάλι. Εννοείται ότι πολιτισμός. Και είπα, όπως είπαμε στο Συμβούλιο. Εσείς που φοβάστε λοιπόν για το κέντρο στα καλύπια, έχω και λέω, αν είχα τη δυνατότητα αύριο, επειδή εκεί το πείτε κρίση, γι' αυτό και προτάθηκε ο χώρος αυτός, αν είχα τη δυνατότητα και οποιοδήποτε είναι ο δημότης, να δείξει ένα εργοστάσιο χρωμάτων ή με μπαταρίες. Ποιο είναι πιο επενδυτικό στην υγεία σας να ξέρετε δίπλα, το εργοστάσιο ή το κέντρο. Το κέντρο ούτε μυρίζει ούτε τίποτα. Και μιλάμε για μια τεχνολογία ξωρινή σε σύγκριση με μια τεχνολογία προεδρική του Σαρακάτη. Αν έχετε γνώσεις, υπάρχει στην Ελλάδα άλλο αντίστοιχο για να προσθέσουμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε και υπάρχει στην Ελλάδα. Μπορείτε να πάτε να δείτε στην Κερανδία, σας είπα, μπορείτε να πάτε στην Κερανδία. Όχι, είχαμε ένα κέλι εδώ, στο οποίο, στα καλύτερα, ένα παράδειγμα τώρα.
παίρναμε μέρος του Μαρκοπούλου, το κυρίως αθλητισμό του Μαρκοπούλου, παραδείγματος χάρη, και εμείς αυτή τη στιγμή εξασφαλίζαμε την χρηματοδότηση να το αναπτύξουμε όλο το παιχνίδι και να βάλουμε αυτό μέσα και το λαγωνίσουμε. Εμείς, σαν Δήμο Σαρονίκου, τι θα είχαμε να βάλουμε το λαγωνίσι και να πάρουμε παραπάνω. Αυτό έκανε το Μαρκοπούλου. Πότε το έκανε, το 2012. Όχι χθε. Ενδεχομένως μέχρι και σήμερα κανείς να μην έχει να μιλήσει με νούμερα και αριθμούς για να λέει την αλήθεια. Αυτό, αν πονάει, δεν πονάει μας που λέμε την αλήθεια, αν πονάει αυτό το κλίμα. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εσάς και όσους μίλησαν για το θέμα αυτό, για την ενημέρωση που μας κάνατε. Δεν θα κάτσω να μιλήσω λίγο ετοπικά, δεν θα κάτσω να μιλήσω ούτε για το κέλ του Καλυβίων, ούτε για το κέλ της Γερακίνας, ούτε τίποτα. Αυτά είναι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, τους οποίους έπρεπε να είχατε πάρει, όποιοι ήταν χρόνια πριν. Η Ψιτάλια από το 10 την είχαν αποκλείσει. Όταν μας λέγανε για Ψιτάλια, το 10 ήταν αποκλεισμένη. Εμείς κακώς περιμέναμε να μας το πούν και επίσημα μετά από 5-6 χρόνια. Αν είχαμε δεχτεί την Ψιτάλια τότε ότι δεν ήταν δυνατόν να μας δεχτεί, θα είχε ότι έπρεπε ο Δήμος να βρει λύση το διάστημα αυτό και να είχε προχωρήσει το ΚΕΛ. Αυτή τη στιγμή το ΚΕΛ Μαρκοπούλου μαζί με τις συνδέσεις Μαρκοπούλου Καλυβίων Κουβαρά εκκρεμεί από το 1996. Από τότε ξεκίνησαν διαδικασίες να πάνε να φέρουν τα λεφτά, ο Ιώργος τα ξέρει καλά, να φέρουν τα λεφτά. Ξεκίνησε το 2000, τελείωσε το 2010. 15. Το 10 τελειώσαν οι παροχές. Εκεί θα φτάσουν και στη σύνθεση. Θα φτάσουν και στη σύνθεση. Ήδη για να συνδεθεί έκαναν 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Το σημερινό κέρδο που ξεκινάτε τώρα. Υπάρχει περίπτωση να πάει άλλα 20 χρόνια ή 10, 15. Γιατί θα πιάσουν ενστάσεις, θα πάνε σε συμβούλια επικρατείας, θα πάνε υπολογιστικές μελέτες. Θα. Όλο το διάστημα αυτό ο κόσμος εδώ θα υποφέρει. Τα λέμε εδώ, το Δήμο Σαρονικού. Ο Δήμος Σαρονικού θα υποφέρει με τους βόθους. Να μιλήσω λίγο τοπικά. Ο Κουβαράς αυτή τη στιγμή έχει 500 σπίτια. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνουν 500 συνδέσεις. Γιατί μας φτάνουν αυτές. Και να σας πω ένα λόγο. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Άμα τους πείτε, αν τους πει ο Δήμος να πληρώσετε 800.000 ευρώ για μια σύνδεση και να θέλει και να βάλει και εργάτες, να σκάψει, να βάλει σωλήνες, να ξεπεράσει το χιλιάρικο. Πολύ δύσκολα θα βρεις 500 άτομα να δώσουν χιλιάρικο την περίοδο αυτή. Το δεύτερο είναι ότι κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει, ο κύριος Φιλίππου είχε κάνει αίτηση στην περιφέρεια και είχαν εκριθεί 250.000 ευρώ για ενίσχυση των κουβαριωτών για τις συνδέσεις. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Δεν πέρασε. Εδώ μας είπανε πριν 2-3 χρόνια ότι περάσανε και το γράψανε οι εφημερίδες. Δεν πέρασε για ιδιωτικές συνδέσεις, γι' αυτό και κάναμε μία μελέτη να ολοκληρώσουμε. Άρα μιλάμε για ένα κόστος σοβαρό. Και εκεί που μόνο σε λεπτό αν μου επιτρέπεις, να φτιάξουμε και τον βοηθητικό αγωγό στο πλάι του παράλληλο για να είναι οικονομικότερη η σύνδεση του κάθε σπιτιού όσον αφορά το Κουβαρά. Σου είπα, μακάρι να γίνουν αυτά και σύντομα. Ο Κουβαράς αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε και βλέπετε, είναι δύο δρόμοι. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει ένα βιντεοχώρο. Όταν λοιπόν έρχεται ένα βιντεοχώρο στο Κουβαρά, πρέπει μία ώρα πριν στον δρόμο. Πρέπει να πάμε μέσω νεκροταφείου να πάμε σπίτι μας. Και το ξέρουν όλοι εδώ. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι επιτακτική λοιπόν ανάγκη να προχωρήσει το θέμα αυτό όσο δυνατόν γρηγορότερα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συζητάμε εμείς στον Κουβαρά αυτή τη στιγμή για το κέλ της, για το βιολογικό ή την αποκέντρωση της Φωκαίας ή της Αρονίδος. Σαν άνθρωποι το θέλουμε. Δεν μπορούμε να το συζητάμε όμως. Θέλουμε να προχωρήσουμε εμείς. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε στο κέλ Μαρκοπούλου. Αφού δέχονται αυτές τις συνδέσεις. Πρέπει να το κάνουμε το σύγχρονο. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, Δήμαρχε. Από εσάς εξαρτάται, από εσάς και την πολιτική εξαρτάται το πόσο και πού θα γίνει το κέντρο. Προσωπικά σας είπα, είμαι λίγο τοπικιστής, δεν με ενδιαφέρει που θα γίνει το κέντρο.
Δεν με ενδιαφέρει να γίνει στην Προφάρτα, αν γίνει στα πρώτα σκουπίδια του Μαρκοπούλου του Μπατζηλίων ή αν γίνει στο Βιβλίο που λέτε, ούτε ξέρω που θα γίνει. Προχωράει ο Κουβαράς. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε για το όλα που λες για τις κοστοποιήσεις και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά θέλω να το δω στην πράξη τελειωμένο. Να τα ακούσω τώρα και να έρθω το 2009, το 2019, παραμονή των εκλογών, να μου πεις πάλι ότι ξέρεις, θα φτιάξω το ΚΕΛ, θα φτιάξω την αποχέτευση, δεν θα το δεχτώ. Αυτό να είσαι σίγουρος να το δεχτώ προσωπικά. Αν πεις θα σου κάνω, θα σε δίνω. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ ότι θα έρθει το 19 και θα μου πεις παραμονή των εκλογών, θα σας φτιάξω το ΚΕΛ, θα σας φτιάξω το απογενετικό, θα σας φτιάξω θα. Είναι τελειωμένο. Όπως θα περιμένω το 19 να μου τελειώσετε το παιδικό σταθμό που τα χρήματα είναι καλυμμένα από την προηγούμενη δίκηση του 2010 και ακόμα ξεκίνησε τώρα τα μετά. Το προπονηπιακό είναι τώρα. Και δεν μπορώ να δεχτώ και το άλλο. Δεν μπορώ να δεχτώ 6 χρόνια μετά την τελειοποίηση του δικτύου ίδρυψη στον Κουβαρά να μην έχουν γίνει συνδέσεις των κατοίκων και να έχουμε ακόμα αμυαντοσωλήνες σε ένα δίκτυο τελειωμένο. Βρέστε λύσεις, κύριε Δημαρχέ. Εμείς σας προτείνουμε λύσεις. Εμείς δεν προτείνουμε λύσεις. Βρέστε τις εσείς. Τις χαίρετε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Κώστα. Τα καλύβια σήμερα βρίσκονται σε μία άμεση σχέση με τον Κουβαρά. Και τα καλύβια λέγονται καλύβια Κουβαρά. Με τη συγκέντρωση αυτή και τα προβλήματα που δημιουργούνται μας φέρνουν σε μία ενδεχομένως διχόνοια. Τι θέλετε, με ενδιαφέρει που θα πάνε τα κλίματα. Θα πάνε στην Προφάρτα, θα πάνε πού. Εμείς τα καλύβια και ο Κουβαράς με τους πρώην δημάρχους και κοινοτάρχες το λύσαν το πρόβλημα, Δήμαρχε. Το λύσαν το πρόβλημα. Όσο να αρνείστε, είναι λάθος. Είναι λάθος διότι δώσατε ένα πολύ μεγάλο όπλο, πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια της Δρούρου, εγώ δεν λέω κυρία Δρούρου, της Δρούρου, που πήρατε δημοτική απόφαση να γίνει εκεί. Και ο Πέτρος, ο Φιλίππου, είχε μία ψήφο μόνο. Και του είπε η Δούρου, τι έχεις και ορίεσαι, έχουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου εδώ. Τι μου ορίεσαι που λέει, του λέει εσύ, ναι ή όχι. Το λάθος της δημοτικής αρχής είναι κατά την άποψή μου του εξής. Έπρεπε να κάνετε μία στοιχομέτρηση στον πληθυσμό. Εδώ πρόκειται να γίνουν αυτά. Τι λέτε, 300 μέτρα από την παρυφή της πόλεως να γίνει αυτό. Όσο και να είναι εργοστάσιο αλωμάτων, θα είναι ισοσμία. Δεύτερος, 300 μέτρα είναι δήμαρχος. Με το καινούριο σχέδιο είναι 300 μέτρα. 300 μέτρα είναι το καινούριο. Μετά, τι σχέση έχουμε εμείς με την Αγία Μαρίνα του Κοροπιού. Έχουμε καμία σχέση. Το Κοροπί κάνει δικό του, δεν είναι καλή. Γιατί δεν τα παίρνει το Κοροπί. Γιατί δεν τα παίρνει το Κοροπί. Η Ταινία κάνει δικό του. Γιατί δεν τα παίρνει η Ταινία. Παρά έχουμε τώρα εμείς που θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Διότι τα καλύβια όπως είπαμε και ο Κουβαράς έχει λύσει το πρόβλημα. Είτε το θέλετε, είτε το θέλετε, το πρόβλημα του κινημένου στην εποχή. Και από σκοπιμότητες δεν γίνονται ορισμένες συνδέσεις. Από σκοπιμότητες. Ή όταν ο ένας θέλει 3.000 για να συνδεθεί στα καλύβια, του ζούμε. Θέλει 600 ο Δήμος, ναι ή όχι. 600 ευρώ ο Δήμος. Και ένα κομπαζέ να φέρει τα 30 μέτρα που έχει από εκεί εδώ. Να σκάψει, να το ξαναμπαζώσει, δεν δεν έχει λεφτά ο κόσμος να κάνει συνδέσεις. Και το Μαρκόπουλο παρακαλάει, κάθε συνδέση δεν μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Λοιπόν, όλα αυτά που δυστυχώς ακούγονται κι άλλα, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται ακόμα και τα τηλεοστάσια που θα γίνουν. Έχετε προμελέτη. Έχετε μελέτη. Έχετε μελέτη εσείς. Και δεν την ξέρει κανείς. Μα δεν την ξέρει κανείς τη μελέτη. Τηλεοστάσια θα γίνει στο κτήμα του Καρναμπάκου. Το είπατε. Λοιπόν, παρακάτω. Μας κάνετε αντιμέτωπους με τους ανθρώπους του Λαγονησίου. Το Λαγονήσι είναι δική μας άνθρωποι. Και τα καλύβια
τα καλύβια, οι καλυβιώτες, μαζί με τους συγγενείς μας, τους κουβαριώτες, έχουμε δώσει 7.500 στρέμματα από τη γη των κατοίκων μας, των παππούδων μας, που περνάνε οι δρόμοι χωρίς οι άλλοι που ήρθαν εδώ, τους καταπατούν και δεν τους αφήνουν. Δεύτερο, 14 στρέμματα, 14 στρέμματα δώσαμε που γίνανε τα λίγη, ήταν επιδερμονία. Το περιφερειακό σταθμό. Δώσαμε το κέντρο υγείας με δικό μας κτήμα των καλλιδιωτών. Τι τα δώσατε, δεν τα δώσατε. Δεν τα δώσατε πουθενά. Τα δώσαμε πουθενά. Έχει ο κόσμος όμως και. Τι τα κάνουμε, ο κόσμος. Ερχόμαστε τώρα. Ερχόμαστε τώρα. Να φέρουμε το παππούδι μου. Σου, και όταν θα γίνουν και τα μεγάλα ξενοδοχεία της των Αγγλικών και το άλλο από εκεί το ιδιωτικό να αγωνίσει όλα εδώ, στα καλύτερα. Στα καλύτερα. Στήσετε εσείς ένα σπίτι, τα πόσα μέσα δίπλα από τις κρυμμένες. Δεν το χτίζετε. Δεν το χτίζετε. Ποτέ δεν ούτε αίκο εδώ. Λοιπόν, ήταν λάθος. Λάθος που παρακαλήσατε το Δημοτικό Συμβούλιο και πήρατε αυτή την απόφαση η οποία θα σας ακολουθεί χρόνια. Είπαμε, εγώ σας στήριξα, με όλους μου δυνάμεις σας στηρίξαμε, αλλά μας απογοητεύσατε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω κάτι, μια διευκρίνηση που ίσως πρέπει να γίνει, επειδή ακούστηκε για κόστος σύνδεσης που μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ. Αυτό πρέπει να καταβληθεί από τους πολίτες σε FAPAX ή θα πει στο λογαριασμό διότι κύριε Δημαρχέ, αν αυτό γίνει τμηματικά, νομίζω ότι είναι μια ή άλλη όταν αδειάζουμε βόθρο με το να γίνει ένα έργο τέτοιο να μας απαλλάξει από προβλήματα υγείας ενδεχομένως στην πορεία. Και εγώ θα παρακαλούσα, αν αυτό συμβεί και πει σε τροχιά εξέλιξη, να γίνει υποχρεωτικό. Γιατί αυτοί που θα συνδεθούν είχαν αυτοί μόνο που πληρώνουν. Δεν θα γίνει υποχρεωτικό, εκ του κύριε Δήμαρχε. Ενώ αυτοί που τα ρίχνουν στα χωράφια και δεν μπορούμε να μπούμε στα μπαλκόνια μας, θα συνεχίζουν να τα ρίχνουν. Το τέλος της αποκέντρωσης είναι περίπου στα 110 ευρώ το μέτρο. Από όσο απέχει ο αγωγός από το πεζοδρόμιο μας και το οποίο το επιμερίζουμε σε 6 τετράμινα, δηλαδή ουσιαστικά σε 2 χρόνια να αποκληρωθεί σταδιακά μέσα στο λογαριασμό της ίδρυμας. Άρα είναι σαν να πιάσουμε το. Όχι, είναι ακόμα λιγότερο. Αυτό και να μην φοβηθεί ο κόσμος. Και καλό είναι να μην πάμε πίσω τώρα που δεν έγινε. Ή γιατί δεν ρίξαμε. Αυτό. Αναβληθεί μια λύση σήμερα. Και να ενωθούμε όλοι μαζί και οι κουβαριώτες και οι καλλιδιώτες, γιατί όχι, ναι, να γίνει κάτι σωστό. Όχι για 40 χρόνια που λέτε, για 140. Αυτό είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.